Είμαστε λίγοι σήμερα λόγω βροχής, αλλά καλή. Ίσως είναι καλύτερα, πιο υγεία, πιο ζεστά. Όπως ήδη ακούσατε, είμαστε στο εκτοποιητικό μας αναλόγιο. Την ανάλυση θα κάνει η κυρία Ερμανοπούλου, η οποία είναι ποιήτρια και κριτικός λογοτεχνίας. Την επαγγελία η ηθοποιός κυρία Σοφία Σαϊρλή. Μαζί μας απόψε η αντιδήμαρχη κύριοι Βουλάκης Πέτρος και Μαριέτης Θανάσης, ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Οξενοφών, κύριος Κρόκος Νικόλαος, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Οξενοφών, κύριος Αρμύρος Σπύρος, το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Αρτέμιδος, κύριος Φακής Νικόλαος, η πρόεδρος της θεατρικής ομάδας, το Τέταρτο Κουδούνι, κυρία Κουλοχέρη Δίνα. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τους αδελφούς Μάρκου για την παραχώρηση του Μουσείου Ίνου, την κυρία Αθηνά Λίτρα για τα σνακς, τον κύριο Μαρλαντή Χρήστο για τις ανθοδέσμες, την κυρία Ζερβέ Ευτυχία για την κάλυψη που κάνει και την Ανατολική Ακτή, και βέβαια όλους εσάς που πραγματικά αγαπήσατε αυτό το μεγάλο μας αφιέρωμα στην ελληνική ποίηση. Μυρτιώτησα, μια γυναίκα πρωτοπόρα για την εποχή της. Λάτρεψε την ποίηση και το θέατρο. Με το δεύτερο ασχολήθηκε για μικρό χρονικό διάστημα. Οι οικογενειακές συνθήκες σταμάτησαν αυτή της την ενασχόληση. Μετέδωσε όμως την αγάπη της για το θέατρο στο μονάκριβο γιο της, τον ηθοποιό Γιώργο Παπά, λυρική, ανεξάρτητη, μαχητική. Μια πολύπλευρη προσωπικότητα. Η γυναίκα έχει ξεχωριστή θέση στην ποίησή της, όποιας εθνικότητας. Ρωμιές αν είναι, οι Τούρκισσες, όπως σε ένα ποίημα της αναφέρει, τις αισθάνεται αδερφές της. Η γυναίκα η παραστρατημένη, η μάνα, θρηνεί για την απώλεια του παιδιού της. Άλλωστε, είναι η ίδια που θρηνεί, αφού έχασε τον λατρεμένο της γιο τόσο νωρίς. Ένας θάνατος που την ακολουθεί σε όλη της τη ζωή. Στις ψυχής μου τάδιτο έχει απομείνει ό,τι δεν επρόφτασε τέχνη να σου γίνει. Κι όταν νιώσω να έρχεται η στερνή μου ώρα, πάμε γεια μου θα σου πω, πάμε γεια μου τώρα. Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. Σταματάμε για 2 εβδομάδες και συνεχίζουμε τα αναλόγια μας τη Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012, με το αφιέρωμα στην Κατερίνα Αγγελάκη Ρου, όπου την ανάλυση θα κάνει ο συγγραφέας Κώστας Παπαγεωργίου και την επαγγελία η ίδια η Μήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ.